Με τους πυροβολισμούς σε διαμέρισμα για τα μάτια μιας γυναίκας. Έχουμε τον συνάδελφο από το Θες News, Λευτέρη Σαβλιάρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπήκε στο σπίτι και τον πυροβόλησε ψυχρό. Τι ακριβώς έγινε, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό. Είχαμε 10 λεπτά πριν τις 11 το βράδυ χθες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην περιοχή του Φίνικα, στις εργατικές κατοικίες. Ένας άνδρας κρατώντας όπλο βγήκε από αυτοκίνητο και πυροβόλησε νεαρό αλλοδαπό, ο οποίος βρισκόταν σε ισόγειο διαμέρισμα κατά από διευθύνσεις συνθήκες. Ο δράστης πυροβόλησε τον νεαρό στον Μυρό, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κοντινό νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, όπου νοσηλεύεται και εκτός κινδύνου. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, καθώς και για το όχημα το οποίο χρησιμοποίησε, στο οποίο επέβαιναν άλλα 2 με 3 ακόμα άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και από την προανάκριση, έχει προκύψει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε για τα μάτια μιας γυναίκας. Δηλαδή, γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Υπήρχε αδικία ζηλία μεταξύ των δύο νεαρών, από ό,τι φαίνεται, γιατί και ο δράστης πρέπει να ήταν συνομήλικος του θύματος. Και προφανώς από ερωτική αντιζηλία, παραλίγο να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Και να είχαμε παραλίγο με τραγωδίες. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη Ζαβλιάρη, και το thesnews.gr για το πάντα έγκυρο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε λίγο.